κάθε μέρα αυξάνονται. Κάθε μέρα αυξάνονται, έχουν φτάσει στα ύψη, δεν μπορούν να πλησιάσουν πουθενά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζει το καταναλωτικό κοινό σήμερα είναι η ακρίβεια που επικρατεί στα είδη πρώτης ανάγκης, στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τον περισσότερο κόσμο να θεωρεί πως η ακρίβεια είναι ανεξήγητη, τη στιγμή που οι πόλεμοι δεν επηρεάζουν άμεσα τη χώρα μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως μια μέση ελληνική οικογένεια δύσκολα τα βγάζει εις πέρας με το βασικό μισθό και οι συντάξεις που όλο μειώνονται. Είναι όλες οι δικαιολογίες, μη μαζευτώνετε. Μήπως ξέρετε κατά μέσο όρο πόσα χρήματα ξοδεύετε, αν έχετε υπολογίσει για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Τον άντρα μου, οι δυο μας. Δεν έχουμε τώρα τα παιδιά σπίτι, έχουν φύγει, αλλά και τα παιδιά και εκείνα θέλουν το χατζηλίκι τους. Δεν το θέλουν και τα εγγόνια μου? Ναι. Όλοι το θέλουν. Πού θα τα βρούμε, αγάπη μου, με 500 και με 700 ευρώ το μήνα που παίρνουμε? Με τίποτα. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν στις τιμές? Πρέπει. Να εξέλεγχε. Βέβαια, βέβαια. Τα χρόνια θα είναι δύσκολα. Γενικά. Γενικά θα είναι χρόνια. Εμένα καλή είναι. Καλή είναι. Γιατί είχα και επικουρικό. Όλα αυτά. Είμαι κτηνίατρος και είχαμε του δημοσίου και το τσάι ΕΤΑ, ανεξάρτητων ασφαλισμένων. Και όταν σου έδινε το ένα 900 και το άλλο 700, μετά μισάστηκαν και λέμε και πάλι λέμε δόξα σε Θεός. Αλλά αν δεν είχε το επικουρικό, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Και τα 900 που είχε το ταμείο θα σου τα κάνει 500. Και τα προϊόντα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θεωρείται ότι είναι εύλογα τόσο υψηλές οι τιμές? Επικαλούμενοι τους πολέμους έσχρο κερδούν. Γιατί οι κύριοι με τα τάνκερ, δεν έχει μόνο η Αραβία, έχει διπλάσια πετρέλαια η Αλγερία και με μικρότερο κόστος. Αλλά πας εκεί γιατί σου δίνουν πόντους, σου δίνει τα πόντους, μπόνους πόντους. Γιατί παίρνεις από εκεί, γιατί πας από εκεί? Ο Γερμανός παίρνει από την Αλγερία, εσύ γιατί πας στη σου? Ο λαός. Και πάλι ο λαός την πληρώνει. Ναι, ο λαός την πληρώνει. Ωστόσο, υπάρχει μερίδα συνταξιούχων ή νοικοκυριών που μπορεί να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια που επικρατεί στην Ελλάδα, χωρίς όμως να δικαιολογούνται οι συγκεκριμένες αυξήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται ο καθένας τι θέλει. Αν έχεις πρόγραμμα, μπορείς να προχωρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ τόσο πολύ, γιατί δόξα τω Θεώ μπορούμε. Τα βγάζουμε. Οπότε δεν έχετε παράπονα. Αλλά όχι, με πάντα με πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα δεν προχωράμε ποτέ. Μία δύναμη δεν τα βγάζει η κοπέλα μου. Δυστυχώς στον ελληνικό λαό οι υπεύθυνοι αδιαφορούν για την πλειοψηφία του λαού. Ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό του.